Εφη Χαλιορή, ο Τζέσπερ Τόμσεν, ο Ρέστης ο Σεφέρογλου, η Κάριν, η Ελίζε Φάγερσον, η Ελίζα Ιταμουρίδου, η Κατερίνα, η Καλογεράκη, ο Σπύρος ο Ζερβουδάκης, ο Γρηγόρης ο Δίγκας, ο Αλέξανδρος ο Ζαφυρίδης και η Άντριεν Γιόζαν είναι εδώ μαζί μας και μπορούν επίσης να μιλήσουν για τα έργα τους και η Ελίζα Ιταμουρίδου που είναι στη διπλανή αίθουσα η δουλειά της. Κύριε Φαρμάνη, κυρία Άπλ Φαρμάνη, είναι τιμή να σας έχουμε κοντά μας και να μας έχετε δανείσει αυτήν την υπέροχη έκθεση που είναι στο Παπαστράτιο Μέγαρο. Προσπαθούμε γενικά να είμαστε όσο γίνεται ένα οικολογικό φεστιβάλ. Γι' αυτό δεν έχουμε κολλήσει τις φωτογραφίες σε κάποιο είδους είναι είτε αλουμίνιο, είτε ένα είδος board που τις κολλάνε συνήθως, γιατί ξέρουμε ότι μετά αυτό, όταν θα καταστραφεί, δεν είναι καλό για το περιβάλλον. Οπότε επιλέγουμε αυτή την πολύ απλή παρουσίαση, γιατί πραγματικά η φωτογραφία είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί στο άπειρο. Δηλαδή, άπειρα αντίτυπα μπορούν να γίνουν. Πράγμα που δεν συμβαίνει καν με τη χαρακτική, που υπάρχει μια μήτρα. Οπότε θεωρούμε ότι επειδή δεν έχει υλικότητα, αυτός ο τρόπος παρουσίασης είναι μια χαρά για να δει κανείς και να σκεφτεί και να απολαύσει. Όσον αφορά την φετινή θεματική του φεστιβάλ, στις εκθέσεις που παρουσιάζονται εδώ, σε αυτόν τον χώρο, οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο για να καταγράψουν και να φέρουν στην επιφάνεια την περίπλοκη και ευαίσθητη ισορροπία των οικοσυστημάτων, όπως η δουλειά πίσω της Κάριν Ελίζε Φάγερσον και εδώ της κυρίας Αλέσια Ρόλο, καθώς και τις καταστροφικές πολλές φορές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στον φυσικό κόσμο, όπως η δουλειά της κυρίας Έφη Χαλιορή εκεί. Ή τις συνέπειες της συνεχούς αστικής εξάπλωσης και της ταχείας ανάπτυξης οικονομικών κέντρων όπως η Ντόχα, που βλέπουμε στη δουλειά του Ορέστη του Σεφέρογλου.